Βάλτε αυτά τα τρία κέρματα σε ένα ποτήρι νερό, θα γράψουμε και κάτι. Θα σας πω που θα τα βάλετε όλα αυτά μαζί. Απλά θέλω να έχετε ένα ποτήρι νερό, για να μπούμε κατευθείαν στο θέμα μας. Ένα ποτήρι νερό, αλλά θέλω να είναι διάφανο το ποτήρι. Και θέλω να είναι γυαλί. Έτσι, θέλω τρία κέρματα να έχετε. Θέλετε να είναι ίδια, ξέρω εγώ, τρία τρίευρα. Θέλετε να είναι ένα δίευρο, ένα πεντάλεπτο, ένα μονόευρο. Εγώ αυτή τη στιγμή τώρα, γιατί με τις κάρτες μας λείπουν τα ψηλά, βρήκα ένα 2 ευρώ και 2 πεντάλεπτα. Με τις κάρτες όλο είμαστε στην εποχή της κάρτας και σε λίγο θα πάμε στο ψηφιακό χρήμα, δεν μας μένουν πλέον ψηλά. Ίσα κρατάμε κάποια ψηλά οι μανούλες, κάποιες μανούλες, ας πούμε, πόσες είστε οι μανούλες εδώ, για να δίνουμε στα παιδιά κανένα χαρτζηλίκι όταν βγαίνουν το απόγευμα να πάρουν ένα γαριδάκι, ένα παγωτό, ας πούμε, κάτι υγιεινό, κάτι ανθυγιεινό. Τα παιδιά και όλα όταν είναι έξω δεν μπορούμε και να τα ελέγξουμε τι θα πάρουν. Οπότε θέλω να έχετε τρία κέρματα, θέλω να έχετε ένα ποτήρι νερό, το οποίο θα το γεμίσετε από τη μέση και λίγο πιο πάνω, και θέλω να έχετε ένα λευκό χαρτί. Όχι όπως εγώ, ας πούμε, έχω εδώ πέρα και γράφω με γραμμές ή μουτζουρωμένα, έτσι, ένα στυλό και ένα α4 χαρτί. Λευκό χαρτί, μπορείτε να είναι και χαρτάκι αυτού του είδους, αρκεί να είναι, να μην έχουν γραμμές, να μην έχουν μουτζούρες. Δεν με πειράζει δηλαδή να είναι χρωματιστό, απλά θέλω να είναι σκέτο. Εγώ πάντα έχω κάποιες κόλλες α4, τα οποία χαρτάκια τα κόβω κάπως έτσι. Δηλαδή θα τα κάνω σε αυτό το μήκος, έτσι πως θα κόψω την α4, εδώ. Μπορείς και πιο μικρό, αλλά εντάξει τώρα, μην το κάνουμε και πολύ μικρό, γιατί θέλουμε να γράψουμε εδώ. Οπότε, θα πάρουμε καταρχήν το χαρτί, αφού γεμίσουμε το νερό. Αφού πάρουμε τρία κέρματα κοντά μας, να τα έχουμε κοντά μας, τα κέρματα ό,τι θέλετε, ό,τι βρείτε, θα πάρουμε αυτό το χαρτί και θα γράψουμε. Πάνω στο χαρτί θα γράψουμε το όνομά μας, το ονοματεπώνυμό μας. Εντάξει, γράφουμε το ονοματεπώνυμο. Από κάτω θα γράψουμε, τώρα ο Μάιος, σας το κάνω τώρα προς τέλη Μαΐου για να μου το κάνετε τώρα τέλη Μαΐου ή το πολύ αρχές Ιουνίου, για να πούμε για τον Ιούνιο μήνα, δηλαδή θα το κάνουμε τέλη Μαΐου, το πολύ πολύ αρχές Ιουνίου, μέχρι 5 Ιουνίου να κάνουμε αυτή τη τεχνική, για να δούμε μέχρι τέλη Ιουνίου εάν θα λάβουμε. Τι θα λάβουμε? Θα λάβουμε χρήματα. Οπότε κάτω από το ονοματεπώνυμό μας θέλω να γράψετε το μήνα που θέλετε αυτά τα χρήματα, ας πούμε τον επόμενο μήνα, μήνας Ιούνιος. Οπότε γράφουμε Ιούνιος και γράφουμε δίπλα το ποσό που θέλουμε. Ας πούμε 2.000 ευρώ. Θέλω όμως το ποσό που θα γράψετε να είναι ένα ποσό το οποίο να μπορείτε να το πιστέψετε ότι μπορείτε να το προσελκύσετε από κάποια πηγή. Γιατί στο τρίτο, κάτω από αυτά που γράψαμε, το όνομα, το μήνα και το ποσό, θέλω να γράψετε από πού θέλεις να τα λάβεις. Από πού περιμένεις κάποιο ποσό και έχει αργήσει, δεν έρχεται, ή από τη δουλειά που κάνεις, θα μπορούσες να πάρεις και περισσότερα μήπως, περιμένεις έτσι και κάποιο έκτακτο ποσό. Γενικότερα δείτε λίγο τις δραστηριότητές σας, τις δουλειές σας, είτε online είτε offline στην κανονική ζωή με τις δουλειές που έχουμε, τις κανονικές ας το πούμε, γιατί καμιά φορά τις online δουλειές δεν τις καταλαβαίνουν πάρα πολύ, όμως υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν online χρήματα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο κόσμος πλέον συνεχώς αναπτύσσεται, ο κόσμος που δουλεύει μέσα από το κομπιούτερ του, μέσα από το κινητό του. Οπότε είτε είναι από εδώ μέσα, εδώ κοιτάω γιατί είναι ο υπολογιστής, είτε είναι από κάποια δουλειά που κάνετε, θέλω να μου πείτε ακριβώς από πού θέλετε να τα λάβετε. Προσπαθήστε να σκεφτείτε, μπορεί κάποιοι να βάλουν ότι επειδή παίζουν τυχερά παιχνίδια, να βάλουν από το συγκεκριμένο τυχερό παιχνίδι που παίζουν, από το λαχείο. Μπορεί από κάποιον ο οποίος είναι συγγενής τους, είναι η γιαγιά τους, είναι ο παππούς τους, είναι η μαμά τους, είναι ο μπαμπάς τους και θα μπορούσε να τους δώσει αυτό το χρηματικό ποσό που θέλουν. Οπότε βάλτε ο καθένας, θα καθίσει να σκεφτεί από πού θα μπορούσε αυτό το ποσό που έβαλε, π.χ. εγώ έβαλα ένα παράδειγμα Ιούνιος 2.000 ευρώ, από πού πιστεύει ότι θα μπορούσε να το πάρει, να είναι ένα όμως. Έτσι να βάλω και εγώ το δικό μου, για να το έχω
έτσι, σαν παράδειγμα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που θα μου πείτε ότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα από πού θα μπορούσα, ας πούμε, να πάρω αυτά τα 500 ευρώ. Καταρχήν το ποσό που θα βάλετε θέλω να το πιστεύετε. Μην βάλετε δηλαδή Ιούνιος 50.000 ευρώ και το βάζετε έτσι για την πλάκα, έτσι για να παίξετε, γιατί δεν το πιστεύετε και θέλετε να το χλεβάσετε όλο αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή. Φυσικά και μπορείτε να δείτε αυτό το βίντεο για διασκεδαστικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θα το κάνουν και θέλω οι άνθρωποι που θα το κάνουν, εσείς δηλαδή που με βλέπετε και θέλετε να το κάνετε και ήδη έχετε πάρει το ποτήρι, το νερό, τα κέρματα και το χαρτί, θέλω να είναι ένα ποσό που μπορεί το μυαλό σας να το προσεγγίσει άνετα. 500 ευρώ, 300 ευρώ, 1000 ευρώ, 2000 ευρώ, γιατί θέλουμε και να πιστεύουμε το ότι κάνουμε και θέλουμε να το κάνουμε σε μορφή manifest. Γιατί μετά θα σας πω τι θα κάνετε. Οπότε, μόνο αυτό θέλω να κάνετε μέχρι εδώ. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, το μήνα που θέλετε τα χρήματα, το ποσό και την πηγή, από πού τα περιμένετε, από πού θέλετε να τα λάβετε. Και αν δεν έχετε από πουθενά, δεν μπορείτε να σκεφτείτε, αν και φαντάζομαι ότι όλοι μπορούμε να βρούμε από πού, αφήστε το κενό, μην γράφετε τίποτα. Μετά αυτό το χαρτί θέλω να το διπλώσετε, έτσι, στα τέσσερα, και θα βάλετε τα κέρματα, θα βάλετε αυτά, το χαρτί από εδώ κάτω, και θα βάλετε τα κέρματα, θα τα ρίξετε μέσα στο νερό. Ένα, δύο, τρία, έφυγαν. Δεν θα το πιούμε το νερό. Μείνετε για να σας πω τι θα το κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να το βάλουμε, να το τοποθετήσουμε έτσι όπως είναι. Για τρεις μέρες θα το αφήσουμε, με 3-4 ώρα. Ο καλύτερος τόπος, τοποθεσία που θα μπορούσαμε να το βάλουμε είναι κοντά σε παράθυρο. Σε μπαλκονόπορτα. Έτσι, κοιτάω προς τα εκεί γιατί είναι οι μπαλκονόπορτες. Οπότε θα τοποθετηθεί ανάλογα. Αλλά πριν το τοποθετήσουμε και αφού το ετοιμάσουμε, θέλω να μου κάνετε έναν καθαρισμό χώρου. Έχουμε κάνει τέτοιου είδους βίντεο, πολύ λίγα βέβαια. Αυτά τα βίντεο θα τα βρείτε έτσι με τέτοια, ας πούμε, tips και tricks στο playlist που έχω, The Manifest with Fanny Podcast. Είναι το playlist στο κανάλι μου. Εκεί θα βρείτε πάρα πολλά και εκεί αναφέρω ότι καλό είναι να καθαρίζουμε ενεργειακά το χώρο μας. Πώς καθαρίζετε ενεργειακά το χώρο σας? Μπορείτε να θυμιατίσετε με λιβάνι, ας πούμε. Μπορείτε να πάρετε ένα ξύλο κανέλας, όπως σας έχω πει, που βάζουμε αυτό στο ριζόβαλο για μυρωδιά, το ξύλο της κανέλας, και να το κάψετε και να περάσετε άκρη-άκρη το σπίτι σας, από τα δεξιά προς τα αριστερά και όλες τις γωνίες. Το χώρο, τέλος πάντων, αν είναι δηλαδή το σαλόνι, κοντά στο παράθυρο που θα βάλετε το ποτήρι, θα το πάρετε και θα το καθαρίστε ενεργειακά με κάτι από δεξιά προς τα αριστερά, όπως προχωράτε, και θα επιμείνετε και πάρα πολύ στις γωνίες. Γιατί συνήθως στις γωνίες μαζεύεται όλη η αρνητική ενέργεια, οπότε επιμείνετε λίγο, κάψτε το ξύλο κανέλας, μπορείτε φασκόμηλο, παλαιότερα είχα φασκόμηλο και έκαιγα φασκόμηλο. Καθαρίστε ενεργειακά το χώρο σας με όποιον τρόπο εσείς θέλετε και νομίζετε. Και θα πάρετε μετά αυτό το ποτήρι και θα το τοποθετήσετε δίπλα από ένα παράθυρο, να έχει έτσι φως το πρωί, από ένα παράθυρο ή από την μπαλκονόπορτά σας. Καλή ώρα! Καλή ώρα, θα το τοποθετήσω. Έτσι θέλουμε φως, εκφωτός. Λοιπόν, θα το τοποθετήσετε κάπου, όμως μην το πάρει κάποιος σβάρνα, που λέω εγώ εδώ, παιδιά, δεν έχει καλό φωτισμό. Θα το τοποθετήσετε λοιπόν έτσι όμορφα και ωραία. Φροντίσετε να είναι ένας χώρος, ένα σημείο που δεν θα πάει κάποιος, ας πούμε, και θα σκοντάψει. Τηλέφωνο. Και μετά, αφού περάσουν οι τρεις μέρες, δεν θα το πιείτε το νερό, έτσι. Θα πάρετε απλά, θα το ρίξετε το νερό, μπορείτε να πετάξετε το χαρτάκι, να πλύνετε το ποτήρι σας, απλά αυτά τα κέρματα θέλω να τα πάρετε και να τα δωρήσετε. Μπορεί να είναι κάποιο άτομο στο δρόμο που θα βρείτε και όντως θα σας κάνει κλικ έτσι από μέσα σας, ένα ένστικτο, ένα feeling που λέμε, που θα θέλατε να το βοηθήσετε αυτό το άτομο που είναι περιπλανόμενο, που μπορεί να σας ζητήσει τη βοήθειά, τη δική σας τη βοήθεια, και μπορείτε να τα δώσετε τα χρήματα, μπορείτε να αγοράσετε γλυκά και να τα δώσετε σε κάποια παιδάκια.
Πάντως, να τα δωρήσετε στην εκκλησία, μπορείτε, οπουδήποτε ο καθένας αισθάνεται ότι θέλει να τα δώσει. Και πραγματικά θέλω καθημερινά για αυτές τις 3 μέρες το μυαλό σας να το έχετε προς την αυθονία και όχι προς την έλλειψη. Δηλαδή να δονείστε σε αυθονία και όχι σε έλλειψη, να σκέφτεστε όλα αυτά που έχετε και να είστε ευγνώμων για όλα όσα έχετε και να μην εστιάζετε το μυαλό σας σε αυτά που δεν έχετε, στην έλλειψη δηλαδή. Και καθημερινά ξέρω ότι γράφετε τις θετικές δηλώσεις σας, γράψτε 5 προτασούλες να τις έχετε για αυτές τις 3 μέρες, θετικές δηλώσεις και να τις διαβάζετε πρωί με το που ξυπνάτε και βράδυ πριν κοιμηθείτε, αυτές τις 5-6 προτασούλες θετικών δηλώσεων όσον αφορά το χρήμα. Παραδείγματος χάρη, εσείς θα σκεφτείτε βέβαια τις προτάσεις που θα γράψετε. Ζω μέσα στην αυθονία, προσελκύω το χρήμα εύκολα και γρήγορα. Ζω μέσα στην οικονομική ανεξαρτησία, αγοράζω ό,τι επιθυμώ. Έχω όσα χρήματα χρειάζομαι για να πληρώσω το δάνειό μου, για να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Έχω χρήματα πολλά περισσότερα από όσα θα φανταζόμουν ποτέ. Δηλαδή, εσείς θα βρείτε τι θα γράψετε με βάση αυτά που θέλετε να προσελκύσετε. Αλλά γράψτε 5-6 προτασούλες και καθημερινά, για αυτές τις 3 μέρες τουλάχιστον SOS, εάν δεν διαβάζετε καθημερινά τις δικές σας θετικές δηλώσεις, τους δικούς σας στόχους όσον αφορά το χρήμα, τα χρήματα, την αυθονία στον οικονομικό, ας πούμε, τομέα της ζωής σας, τότε αυτές τις 3 μέρες που θα κάνετε αυτή τη μέθοδο, θέλω οπωσδήποτε να γράψετε 5 προτασούλες, 6 προτασούλες, που να είναι σε παρόν χρόνο ή σε παρελθόν. Έτσι, προσέλκυσα 3.000 ευρώ και έχω πληρώσει το δάνειό μου, το δάνειο που χρωστούσα, και άλλες τέτοιες προτασούλες, κατά αυτόν τον τρόπο, και να τις διαβάζετε καθημερινά, πρωί μόλις ξυπνάτε και βράδυ πριν κοιμηθείτε. Και μετά όλα αυτά σας είπα. Μπορείτε να τα πετάξετε, γιατί με ρωτάτε μετά τι κάνουμε. Απλά τα κέρματα θα τα δωρήσετε. Κάπου θα τα δώσετε. Κάτι θα αγοράσετε και θα προσφέρετε με αυτά. Όσα και αν είναι. Μπορεί να είναι 2 ευρώ, μπορεί στο σύνολο, έτσι. Μπορεί να είναι 3 ευρώ. Δεν έχει σημασία, σας είπα. Αγοράστε γλυκά και προσφέρετε στα παιδάκια της γειτονιάς. Ή αν έχετε γιο, κόρη, παιδιά, ξέρω εγώ, πάρτε σοκολάτες και κεράστε την παρέα. Αυτή είναι η τεχνική και θέλω να επιστρέψετε. Κάποιοι θα επιστρέψουν νωρίτερα, τον Ιούνιο, δηλαδή μπορεί από τις 10 πρώτες μέρες, 15 πρώτες μέρες να έχουν τα πρώτα αποτελέσματα. Κάποιοι μπορεί προς τέλη Ιουνίου, κάποιοι μπορεί τον Ιούλιο, μόλις μπει ο Ιούλιος. Θέλω να δούμε λίγο το ποσό που γράψατε, το προσελκύσατε και ήρθε από εκεί που το περιμένατε ή από κάπου αλλού. Και αν προσελκύσατε αυτό το ποσό ή λιγότερο ποσό ή περισσότερο. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο για να δούμε λίγο πόσο πιστέψαμε σε αυτό και αν ήμασταν συγκεντρωμένοι σε όλα αυτά, με τις θετικές δηλώσεις καθημερινά και με το να δονούμαστε σε αυθονία και όχι σε έλλειψη. Δηλαδή, ό,τι κάνετε, να ξέρετε, έχουμε πει ότι χρειάζονται για την επιτυχία του manifest 2 πραγματάκια. Χρειάζεται να το πιστεύεις, χρειάζεται πίστη και να αναλαμβάνεις και λίγο δράση. Εννοείται ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά δεν καθόμαστε και με σταυρωμένα τα χέρια. Την άλλη μέρα θα πάμε στη δουλειά μας, έτσι. Την άλλη μέρα όσοι δουλεύουν online θα δουλέψουν online. Ή αν θέλετε και δεύτερη δουλειά, ψάξτε να βρείτε και δεύτερη δουλειά. Ό,τι και αν κάνετε από τεχνικές, συν Αθηνά και χειρακίνη. Και να ξέρετε ότι πολύ πιο εύκολα θα σας έρχονται τα πράγματα στη ζωή σας, αυτά που επιθυμείτε, εάν συνδυάζετε την πίστη με το να αναλαμβάνω δράση καθημερινά.